Έχουμε την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της Ζακύνθου. Μία διοργάνωση αναβαθμισμένη φέτος με τα πρότυπα εκθεσιακά ομοιόμορφα περίπτερα, τα οποία είναι πάρα πολύ ασφαλή και για το κατανοητικό κοινό, αλλά και εργονομικά για τους συμμετέχοντες συναδέλφους. Νομίζω ότι αυτό ήταν και κάτι πολύ πρωτότυπο, κυρία Καταράκη. Ναι, είναι αλήθεια. Χάρη στην επιμονή και στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε τόσο με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και με όλο φυσικά το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, καταλήξαμε σε αυτές τις κατασκευές και σε αυτό το αποτέλεσμα. Φύγαμε από τα παλιά, πήγαμε ένα βήμα παραπέρα από τις ξύλινες, θυμόσαστε όλοι εκείνες τις παράγκες με τα ελληνίτ και τα λοιπά, που ήταν κατάλοιπο μιας άλλης εποχής, και κάναμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και πολύ καλύτερο, σαφέστατα. Έτσι, ο καθένας μπορεί να μπαίνει μέσα και να το επισκέπτεται με χαρά. Βλέπει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν είναι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες ή υπαίθριοι πολιτές, φυσικά με τις ανάλογες επεκτάσεις δραστηριότητας και με τις ταμιακές τους μηχανές. Είναι σημαντικό και αυτό το ότι βέβαια, το λέτε, να το τονίσουμε, γιατί μιλάμε για νόμιμα βεβαίως πράγματα. Έτσι. Που πρέπει και αυτούς να τους στηρίξουμε, επιχειρηματίες. Έτσι. Θέλω να παρατηρήσω επίσης ότι με μεγάλη χαρά φέτος, εγώ φτάνοντας στο νησί σας, παρατήρησα ότι και εκεί στην πλατεία που είναι τα δέντρα του άμμου, έχετε βάλει ομοιόμορφα περίπτερα και έχουν δώσει μία άλλη έγκλη στα προϊόντα τα παραδοσιακά, τα τοπικά της Ζακύνθου, τα παστέλια, τις φυτούρες κτλ. Από εκείνο εκεί το πράγμα που ήταν, ξέρετε, λίγο άσχημο, γιατί δεν ήταν ομοιόμορφο, δεν είχε χρώμα. Και παρατήρησα επίσης ότι οι συνάδελφοί μας, γιατί οι συνάδελφοί μας είναι και οι ντόπιοι πολιτές της Ζακυνθινή, είναι όλοι με τις ταμιακές τους μηχανές. Πράγμα που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμείς κατά κάποιο τρόπο να είμαστε και θύματα, μπορούμε να πούμε, αθέμη του ανταγωνισμού, γιατί κάποιος καταλαβαίνετε που έχει τις φορολογικές εισφορές όλο το χρόνο, αποδίδει το ΦΠΑ του κτλ. Και από κάποιον που δεν χτυπάει ούτε μία απόδειξη, σαφέστατα ήταν σε μειονεκτικότερη θέση. Κυρία Καταράκη, είναι ένα θετικό βήμα. Θέλω να μείνω σε αυτό που είπατε τώρα και να σας πάω στην κίνηση που έχει η Εμποροπανήγυρη. Βεβαίως θα υπάρχουν και άλλες μέρες για να το παρατηρήσουμε αυτό, αν θα υπάρξει πραγματικά μεγάλη κίνηση. Εσείς όμως έτσι την πρώτη σας εικόνα θα ήθελα. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Θεωρώ ότι η επισκεψιμότητα θα είναι εισάξια των προηγούμενων ετών, δηλαδή ότι θα είναι μεγάλη τόσο και από ξένους, όσο και από ντόπιους καταναλωτές, επισκέπτες, γιατί η Εμποροπανήγυρη είναι ένας θεσμός πλέον για το νησί σας και δίνει χρώμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και ξένοι, γιατί γράφεται στα ξένα site και τα λοιπά, εντυπώσεις από επισκέπτες των προηγούμενων ετών και τα λοιπά, και περιμένουν να το δουν. Είναι μια παράδοση που έχει να κάνει και με την κουλτούρα του Έλληνα. Η λεγόμενη πανηγύρι, εμποροπανήγυρι, όπως έχει συνηθίζεται να λέγεται τα τελευταία χρόνια. Έχει προϊόντα τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλης της οικογένειας, αλλά και κάποιος ξένος να βρει και τουριστικά είδη, να βρει και παραδοσιακά προϊόντα της Ελλάδος, αλλά και της Ζακύνθου. Παστέλια, φυτούρες, υπάρχουν χαλβάδες. Και σίγουρα υπάρχουν όλες αυτές οι προσφορές που νομίζω ότι σε αυτήν έτσι, την χρονική στιγμή που ζούμε, της κρίσης, είναι μια επιλογή την οποία και πάρα πολλοί καταναλωτές προτιμούν. Έχουμε προσαρμοστεί και εμείς, όπως όλοι οι επαγγελματίες, στις επιταγές της εποχής. Στις επιταγές της κρίσης που λέμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κατεβάσει σε πολύ σημαντικό ποσοστό τα κέρδη μας. Έχουμε Έλληνες βιοτέχνες οι οποίοι πουλάνε τα προϊόντα πλέον οι ίδιοι αυτά τα οποία φτιάχνουν σε πολύ καλές τιμές και σε πολύ καλή ποιότητα. Και πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να στηρίζουμε την ελληνική βιοτεχνία και την ελληνική παραγωγή για να ξαναπάρουμε μπροστά. Πρέπει να στηρίζουμε τους Έλληνες επαγγελματίες, αλλά και τους νόμιμους ξένους επαγγελματίες και όχι το παρεμπόριο. Τώρα, κυρία Κανταράκη, άμα έτσι θέλετε κι εσείς, να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης για το πανηγύρι, καθώς η κάμερα του Ιόνιαν βρέθηκε εκεί και μίλησε με πάρα πολλούς καταναλωτές και επιχειρηματίες. Να πάρουμε και την δική τους άποψη. Πάμε να το δούμε. Ευχαριστώ. Είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι από κάθε χρονιά. Έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά. Θεωρώ η πρώτη φορά έχουμε φτάσει τους 142.
είναι πρωτοφανές για το νησί μας. Από καθαριότητα, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, πάμε καλά. Από ασφάλεια, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, πάμε καλά. Όλα αυτά βέβαια τα έχουν αναλάβει οι υπεύθυνοι του παζαριού. Καλές είναι βέβαια, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει ο κόσμος. Εντάξει, έχει πολλά είδη, ας πούμε, να ψωνίσει. Δηλαδή, από παπούτσια μέχρι είδη νοικοκυριού, ας πούμε, κουζινικά και τέτοια πράγματα. Είναι μια ευκαιρία, αλλά η κρίση παραμένει ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι και μια ευκαιρία για τον κόσμο να πάει να ψωνίσει κάποια πράγματα ενώπιση και το χειμώνα τώρα που. Ναι, μετρημένα βέβαια, αλλά ναι. Γιατί το πιστεύω αυτό? Το πιστεύω γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές εδώ. Πολύ ωραία. Μπορεί κάποιος να ενδώσει σε αυτές τις τιμές. Ξεκίνησε πρώτη μέρα χθες το πανηγύρι. Πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Έχει αρκετό κόσμο, πολλούς τουρίστες. Πολλούς Ιταλούς παρατηρώ ότι έχουν επισκεφθεί φέτος στη Ζάκυνθο. Έχει ξεκινήσει με καλές τις προδιαγραφές. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το παζάρι. Έχει καλούς εμπόρους μέσα, έχει καλά πράγματα. Και οι τιμές είναι καλές. Δηλαδή για την αγορά, ας πούμε, εδώ πέρα τώρα στη Ζάκυνθο. Απλά είναι ότι ο κόσμος τώρα είναι λίγο σφιγμένος με την έννοια, ξέρεις, υπάρχουν πολλά έξοδα. Απλά φέτος, εντάξει, αρκεί να βγαίνουν τα έξοδα, γιατί είναι ακριβό το κόστος ζωής. Θα ευελπιστούμε το καλύτερο. Φέτος έχουμε πιο ωραίο στήσιμο, έχουμε πιο ωραίες παράκες, είναι εξελιγμένες, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ευελπιστούμε ό,τι καλύτερο. Ψωνίς είναι οικονομικές οι τιμές, έχουμε καλά πράγματα. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό, προσεγμένο. Πιστεύω θα μείνει ικανοποιημένος με όλα αυτά τα οποία θα δει. Έχει μεγαλώσει, έχει ωραίες τιμές, είναι ωραία τα πράγματα, αλλά εντάξει, υπάρχει και κρίση που λέμε και γι' αυτό ίσως βλέπουμε λίγο τον κόσμο. Αλλά ελπίζω το απόγευμα, ξέρεις, που πάντα μαζεύονται ο κόσμος και πάει στο πανηγύρι για να πάρει οτιδήποτε. Ακούσαμε πολύ θετικά σχόλια. Εγώ σε αυτό θα μείνω, και από τους επιχειρηματίες αλλά και από όσους βρέθηκαν εκεί τώρα το πρωί. Σίγουρα το απόγευμα εκείνης είναι και πολύ μεγαλύτερη. Αλλά όλοι στάθηκαν στο ότι αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει και μια καλύτερη οργάνωση και βεβαίως μια καλύτερη αισθητική. Ναι. Το οποίο είναι και σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς. Ήταν ένα στοίχημα να το καταφέρουμε και να το πετύχουμε και να έχει θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, για την επιτυχία της διοργάνωσης να μείνει ευχαριστημένος ο επισκέπτης. Έτσι. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό το έχουμε καταφέρει. Τώρα εσείς, κυρία Κανταράκη, μιας και είσαστε υπεύθυνοι για την, όπως είπαμε πριν, για όλη την Ελλάδα ουσιαστικά, για τους πολιτές υπαίθριων αγορών που κινούνται σε όλη την Ελλάδα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, ποιες είναι οι επόμενες τάσεις? Ναι, όπως είπαμε, είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Συμμετέχουμε σε διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ οι συνάδελφοί μου, τελειώνοντας, άλλοι θα πάνε προς Σπάρτη, άλλοι θα πάνε προς Ιωάννινα, όπου υπάρχουν επόμενες εμποροπανήγυρες, άλλοι θα επιστρέψουν στην Αθήνα. Είναι η περίοδος αυτή η σεζόν, είναι που εμείς όλοι δουλεύουμε, γιατί το χειμώνα λόγω καιρικών συνθήκων δεν υπάρχουν αντίστοιχες διοργανώσεις, παρά μόνο ότι είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι, οπότε έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και σίγουρα να κερδίσουμε κάτι και από όλες αυτές τις προσφορές, από όλα αυτά τα εμπορεύματα σίγουρα και τις καλές τιμές που συναντάμε. Σίγουρα θα είναι κερδισμένος ο καταναλωτής, καλύπτοντας τις ανάγκες του για ό,τι χρειάζεται και για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, που ανοίγουν τα σχολεία, σχολικές τσάντες για τα παιδιά, φόρμες, διάφορα προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.